Αθλητικό ειδώδες μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, για τον αθλητισμό στον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Μαζί μου στο στούντιο και στο δεύτερο μέρος είναι η Σοφία Σαωρίδου, αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας στον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Κυρία Σαωρίδου, προηγουμένως αναφερθήκατε σε όσα έχουν γίνει αυτό το διάστημα, την προηγούμενη θητεία του Δήμου, της διοίκησης του Δήμου. Μιλήσαμε και για τα άτομα με αναπηρία, για τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει, ότι είναι όλα καλά. Ουσιαστικά το μόνο που απομένει είναι να υπάρχουν τουαλέτες για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να είναι απόλυτα σωστά τα γήπεδα για τα και φιλικά τα γήπεδα προς τα άτομα με αναπηρία. Τώρα θα ήθελα να πάμε και στο μέλλον. Από εδώ και πέρα, οι πολίτες σας επέλεξαν για μία ακόμα θητεία, επέλεξαν τον συνδυασμό σας και τον Ιγνάτιο Καλιτζίδη για άλλη μία θητεία για άλλα 4 χρόνια. Στον αθλητισμό, τι νέο θα δουν οι δημότες από εδώ και πέρα? Περιμένουμε λοιπόν το κομμάτι της υλοποίησης του κλειστού γηπέδου στο Χορτιάτη, το οποίο θα δώσει μια απίστευτη ανάσα στον ορεινό τον όγκο. Βέβαια, αυτός ο χώρος δεν θα είναι απλά το κλειστό το γυμναστήριο. Προγραμματίζεται στα σχέδια να είναι ένα σύμπλεγμα αθλητικών χώρων, όπου θα έχει έξω και κάποια γήπεδα τένις και πάρκο και θα είναι κοντά στον χώρο των σχολείων του Χορτιάτη. Οπότε ο σκοπός είναι, φεύγοντας τα παιδιά από το σχολείο, να πηγαίνουν κατευθείαν σε τέτοιους είδους χώρους άθλησης. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται το κομμάτι του ορεινού όγκου, που πάντοτε είχε την ανάγκη είτε να πάει λίγο πιο πάνω στο σβεστοχώρι, είτε να κατέβει προς τα κάτω, προκειμένου να έχει τις ίδιες υπηρεσίες που μπορούν να απολαύσουν. Η αλήθεια είναι αυτό από τα βασικά μας προβλήματα που έχουμε στο Δήμο, ότι έχουμε πολλούς αθλητές, πολλά σωματεία και δεν έχουμε γήπεδα, ας πούμε, έτσι να τους καλύψουμε όλους. Παρότι έχουμε γήπεδα σε κάθε δημοτική ενότητα ή σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διαδικασία, όπως σας ανέφερα τώρα, του Χορτιάτη. Κάθε χρόνο, τέτοιο καιρό που βγάζουμε το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, έχουμε τις γκρίνιες και τις δυσαρέσκειες για το ποιος πήρε περισσότερες ή λιγότερες ώρες. Αντίστοιχα, υπάρχουν προβλέψεις και έχουν ήδη δρομολογηθεί μελέτες για αναβάθμιση κάποιων υφιστάμενων χώρων με στέγαστρα ανοιχτών χώρων, για να μπορούν να είναι και λειτουργήσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως είναι τα ανοιχτά μας τα γήπεδα. Υπάρχει σκέψη και πρόβλεψη μιας μελέτης για αντικατάσταση και άλλου γηπέδου από φυσικό χλωτάπητα σε τεχνητό χλωτάπητα πάνω στο Φίληρο. Οπότε να μην χρειάζεται να περιμένουν και τις περιόδους σποράς που έχουμε κάθε χρόνο, που καθυστερούν τις προπονήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την πλήρη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των χώρων. Αυτή η λειτουργικότητα, όχι των χώρων, των αθλητών και των σωματείων, προέρχεται από μια αγαστή συνεργασία που έχουν τα σωματεία με τον Δήμο? Είστε κοντά στα σωματεία, τα βοηθάτε ώστε να συνεχίσουν το έργο τους, να προσφέρουν έργο, να αναδεικνύουν αθλητές και να φέρουν ενδεχομένως και επιτυχίες στον Δήμο? Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Ο ίδιος, δηλαδή, ο κανονισμός λειτουργίας μας είναι προσανατολισμένος πραγματικά προς την καλύτερη εξυπηρέτηση, να το πω, και των τοπικών μας ομάδων. Δίνεται πάντοτε μια προτεραιότητα στις ιστορικές, να το πω έτσι, ομάδες. Αλλά συνεχίζουμε και αγκαλιάζουμε όλα τα καινούργια και τα φιντάνια τα οποία έρχονται. Έχουμε γήπεδα τα οποία λειτουργούν, ειδικά τα κλειστά, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ σε καθημερινή βάση και τα Σαββατοκύριακα για τους αγώνες. Οπότε εκπληρώνουμε στο έπακρο, ας πούμε, την προσβασιμότητα στα γήπεδα. Έχουμε αντίστοιχα και γήπεδα τέννις, Ολυμπιακών προδιαγραφών, που προς τιμήν τους οι ομάδες τα χρησιμοποιούν και για αγώνες, τόσο αεραστεχνικούς αλλά και επίσημους, για όλες τις ηλικίες. Έχουμε και τα κολυμβητήριά μας, τα οποία τα έχουμε εντάξει και στα προγράμματα της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Οπότε έρχονται και τα δικά μας τα παιδιά και μαθαίνουν να κολυμπούν, πέρα δηλαδή από τα προγράμματα που κάνει ο Δήμος. Οπότε πραγματικά η σχέση μας είναι πάρα πολύ στενή με τους συλλόγους, και αυτοί είναι που πάρα πολλές φορές βοηθούν και το Δήμο, και με μια έτσι διαρρωτικότητα που μπορεί να έχουν λόγω της ενασχόλησής τους, μας δίνουν και τις μέσα εισαγωγικά συμβουλές, ας πούμε, για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να λειτουργήσουμε. Οι νέοι αλλά και οι ηλικιωμένοι είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες, αλλά συνδέονται και με τον αθλητισμό. Και οι νέοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και οι ηλικιωμένοι. Ο Δήμος, στον οποίο και εσείς ανήκετε και είστε αντιδήμαρχος, κάνει πράγματα ώστε να φέρει και τους νέους αλλά και τους ηλικιωμένους κοντά στον αθλητισμό. Είναι ο Δήμος κοντά σε αυτά τα άτομα, είτε νεαρής ηλικίας είτε μεγαλύτερης ηλικίας? Σε επίπεδο προγραμμάτων, σίγουρα τα περισσότερα, η πλειοψηφία για τις νεαρότερες ηλικίες, είναι κάτι το οποίο το καλύπτουν τα σωματεία. Και γι' αυτό το λόγο έχει επιλέξει και ο ίδιος ο Δήμος να μην έρχεται σε ανταγωνισμό, γιατί υπάρχει πληθώρα προσφοράς. Οπότε μπορεί να μην είναι τόσο ενεργός στα κλασικά, να το πω έτσι, τα αθλήματα, αλλά έχει τα εναλλακτικά
μέσα σε εισαγωγικά να το πω. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί και σε εθελοντική βάση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον υπεύθυνο του προγράμματος, τον κύριο Παπαλάμπρου, που κάνει ένα πρόγραμμα anti-bullying. Το οποίο είναι ουσιαστικά kickboxing, αλλά όχι τόσο πολύ για να μαθαίνω να δέρνω τον άλλον, αλλά περισσότερο στο κομμάτι της λογικής, της πειθαρχίας και του πώς μπορώ εγώ να ελέγξω τον εαυτό μου και πώς μπορώ να νιώσω εγώ αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου, ώστε τέτοιου είδους κρούσματα bullying να μην με ενοχλούν. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι που αναφέρομαι στις νεολαίες. Τώρα, ως προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, δεν θα πω τρίτη ηλικία, γιατί δεν υπάρχει ηλικία στον αθλητισμό, αλλά σίγουρα τα ΚΑΠΗ μας έχουν και αυτά προγράμματα άθλησης. Τα οποία προφανώς τα αγκαλιάζουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει διάκριση ως προς την ηλικία. Μπορεί να έχουμε απλά τμήματα αρχαρίων και τμήματα προχωρημένων. Οπότε, οποιαδήποτε ηλικία είναι ευπρόσδεκτη, έχουμε και στοχευμένα, να το πω έτσι, προς τα ΚΑΠΗ μας, από την άποψη ότι γίνονται σε χώρους που να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από εκείνους. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να πηγαίνουν μέχρι το κεντρικό το γυμναστήριό μας, αλλά στα υφιστάμενα τα ΚΑΠΗ υπάρχει και στο ισόγειό τους κάποιος χώρος να μπορούν να αθλούνται. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο. Τους ενισχύουμε. Βέβαια, για μας άθληση είναι στην εναλλακτική της μορφή και τα τμήματα χώρου που έχουν αυτά τα τμήματα, δηλαδή και για τα ΚΑΠΗ, αλλά και αντίστοιχα οι μεσαία ας πούμε, και οι μικρότερες ηλικίες. Οπότε υπάρχει πληθώρα επιλογών, όποιος θέλει να το δει είτε με την κλασική έννοια του αθλητισμού, είτε και με την έννοια του, ας πούμε, του χορού που μπορεί να δώσει πάλι μια διέξοδο αθλητική. Η πληθώρα επιλογών όμως που έχετε ως Δήμος φαίνεται και στον αριθμό των ατόμων μάλλον, που αθλούνται είτε μικρότερες, είτε μεγαλύτερες, είτε μεσαίες ηλικίας. Υπάρχει επιθυμία για τον αθλητισμό. Θέλουν να έρθουν κοντά στον αθλητισμό και να επιλέξουν ένα από τα προγράμματα του Δήμου ή ενδεχομένως κάποια από τα σωματεία που εδρεύουν στον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Απόδειξη είναι αυτό, ότι κάθε χρόνο δεν ξέρουμε πού να τους βάλουμε. Μεγαλώνει ο αριθμός συνεχώς, λοιπόν. Έτσι. Έχουμε και τη χαρά στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο που έχουμε στο Πανόραμα, που έχει και τον Στίβο που μπορούν στα κουλουάρ να περπατάνε. Πραγματικά βλέπεις όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις εποχές, βροχή, ήλιος, τα πάντα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έστω και το απλό το περπάτημα επιθυμούν και το αγαπούν και το κάνουν. Υπάρχουν βέβαια και εναλλακτικοί χώροι. Που δεν είναι αμυγός άθλησης, να το πω έτσι, όπως είναι το Ελαιόρεμα στην Πηλαία, που έχει βέβαια και το γήπεδο Καραμπουρνιώτη για όσους θέλουν αυστηρά επίπεδο έδαφος, αλλά πραγματικά βλέπω ότι υπάρχει μια αλλαγή έτσι στο κλίμα ως προς την άθληση και δεν το βλέπουμε με την αυστηρή έννοια του πάω στο γυμναστήριο και τρέχω με τις ώρες πάνω σε έναν διάδρομο, αλλά βλέπω και κάτι εναλλακτικό. Προφανώς και τα πρότυπα έτσι όπως έχουν αλλάξει διευκολύνουν αυτό το πράγμα. Πλέον όλοι έχουμε μια στροφή τεράστια στο τένις. Δεν ξέρουμε πού να βάλουμε όλους τους μελλοντικούς τσιτσιπάδες και σάκαρη πού να τους βάλουμε στα γήπεδά μας, αλλά συνέχεια προσπαθούμε τις υφιστάμενες δομές να τις ανοίγουμε όλο και περισσότερο στο κοινό. Γι' αυτό υπάρχει και μια στόχευση ότι πολλά μας γήπεδα χαρακτηρίζονται τόσο ως δημοτικά, οπότε υπάρχει ένα κυλιόμενο πρόγραμμα χρήσης τους, αλλά και τα ελεύθερα προς το κοινό, χωρίς να κλείσουν ραντεβού, αρκεί να φτάσουν εκεί αρκετά νωρίς και να μην χρησιμοποιείται από κάποιον άλλον, να έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν, να αθληθούν και ελεύθεροι οι δημότες. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό. Ένα θέμα, κυρία Σαρωτή, που άφησα για το τέλος στοχευμένα, είναι οι διοργανώσεις οι οποίες γίνονται στον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Και είναι πολλές οι διοργανώσεις. Κάνετε κάθε χρόνο είτε αγώνες δρόμου είτε οτιδήποτε άλλο, που εκτός ότι αποτελούν ψυχαγωγία και τρόπο άθλησης για τους δικούς σας δημότες, φέρουν και δημότες και από άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Είναι μια στόχευση από εσάς αυτές οι διοργανώσεις. Πάντα θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί προς όλο το αθλητικό κοινό, ανεξαρτήτως αν είναι δημότες μας ή όχι. Ο πιο έτσι, πιασάρικος, να το πω, τρόπος, όντως είναι αυτοί οι αγώνες δρόμου. Είναι η τέταρτη χρονιά που κάναμε φέτος το Charity Fun Run, που έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας ως προς την προσέλευση, αλλά σε αυτό προφανώς βοηθάει το γεγονός ότι έχουμε και άριστους συνεργάτες σε αυτό το κομμάτι. Τόσο ο Σύλλογος Λέοντες Αθλητικός, ο οποίος ήταν η ψυχή και η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτόν τον αγώνα, με το επιστέγασμα του ΣΕΓΑΣ, όπου αυτοί οι αγώνες πλέον μετράνε και στην επίσημη βαθμολογία αυτών των αθλητών, τους δίνει ένα παραπάνω κίνητρο. Αντίστοιχο αγώνα στην Πηλαία Πύλη, του Συλλόγου Πύλη που τον τρέχει κάθε χρόνο στις αρχές Δεκέμβρη. Αυτός είναι ένας λίγο πιο hardcore, να το πούμε, δρόμος, γιατί είναι εκτός της πεπατημένης ασφάλτου. Αλλά αντίστοιχα και στο Χορτιάτι υπάρχει διοργανώσει του X-Trail κάθε χρόνο, συνήθως τον Απρίλιο-Μάιο, αναλόγως και με τις καιρικές συνθήκες, που γίνεται μέσα από το δάσος. Αυτές είναι οι τρεις βασικοί δρόμοι, να το πω.
αγωνιστικοί δρόμοι οι οποίοι τρέχουν, αλλά υπάρχουν και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς που φέρνουμε κόσμο από έξω με τους αγώνες που γίνονται, με τους διεθνείς αγώνες ξηφασκίες που έχουμε κατά καιρούς φιλοξενήσει και αντίστοιχα ό,τι τρέχει εκείνη τη χρονιά και είναι κάτι που μπορούμε να το υποστηρίξουμε και οι υποδομές το επιτρέπουν, το κάνουμε με πάρα πολύ έτσι, μεγάλη αγάπη και υποστήριξη. Και διαφημίζει τον Δήμο σας με τον καλύτερο τρόπο, φέρνει και ετεροδημότες είτε κόσμο από άλλες περιοχές και νομίζω ότι αυτή είναι και μια μεγάλη στόχευση και τα καταφέρετε περίφημα. Κυρία Σαλουδίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Αθλητικό Ιδεώδες. Σας εύχομαι καλή συνέχεια από εδώ και πέρα στην νέα θητεία της διοίκησης του Δήμου και να συνεχίσετε το έργο για τον αθλητισμό, να φέρετε ακόμα περισσότερους νέους στον αθλητισμό, ακόμα περισσότερους ηλικιωμένους και γενικά ο Δήμος Πηλαιάς Χορτιάτη να γίνει ένας Δήμος με πάρα πολλούς αθλητές και αθλούμενους όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ το Αθλητικό Ιδεώδες έφτασε στο τέλος. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Γεια σας.